Συγκλονισμένη, δηλώνει πρόεδρο τη Βουλή Ανίτα Δημητρίου, μετά την εμπειρία τη στου χώρου υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων στην Πολωνία. Μίλησε για τους παραλληλισμούς του παραλληλισμού του δράματό του με το δράμα των Κυπρίων προσφύγων τη τουρκική εισβολή του 1974. Ένα κοριτσάκι με προσέγγισε, θεωρώντα ότι μπορούσα να τη βοηθήσω να επιστρέψει στο σπίτι τη. Μου ζήτησε να τη βοηθήσω, τη είπα, μακάρι να μπορούσα, και μου λέει, Ξέρετε τι απέγιναν οι γονεί μου, Αντίσω για πρώτη φορά μετά από τόσα πολλά χρόνια συνειδητοποιώ ότι πέρασαν οι δικοί μα γονεί και οι δικοί μα παππούδε και γιαγιάδε, όταν μα έλεγαν ότι έφυγαν με μια βαλίτσα, μια τσάντα, ένα ζευγάρι παπούτσια, επειδή εκδιώχθηκαν από την πατρίδα του για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή του. Χθε βράδυ, Ανίτα Δημητρίου παρακάθισε σε σύσκεψη με άλλε οκτώ γυναίκε πρόεδρου Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, με τι γυναίκε και τα παιδιά να βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεων που ληφθήκαν. Να στηθούν μηχανισμοί στο διαδικτυακή για εκμάθηση, εκπαίδευση, συνέχιση τη εκπαίδευση των παιδιών, όπω επίση να τύχει υλοποίηση στο resolution, το ψήφισμα του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7 η Απριλίου σε συνεργασία των κρατικών, κοινοβουλευτικών και τοπικών αρχών της κάθε χώρας για να μπορέσουμε πραγματικά να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κοινή διαπίστωση των εννέα Προέδρων Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων είναι η κίνδυνη που αντιμετωπίζουν γυναίκες και παιδιά στην προσφυγιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη σε αυτή όλη την κατάσταση. Έχουμε θύματα εμπορίας προσώπων, έχουμε θύματα βασανισμών, έχουμε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Η πρόεδρος της Βουλής πήρε σήμερα το αεροπλάνο της επιστροφής από την Πολωνία στην Κύπρο, έχοντας προγραμματίσει νέα συνάντηση με τις συναδέλφους της σε δύο μήνες, προκειμένου να εξετάσουν την υλοποίηση των όσων αποφάσισαν.